Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό και αποτυπώνει την κατάσταση. Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτό που λέω πάντα, ο Θεός θα βάλει το χέρι του, να ιδρώσει κάποιου το αυτί, να μπει κάποιος κάποια στιγμή μπροστά, να τους φωτίσει ο Θεός και να δουν το σωστό. Να δουν τη Χαλκιδική μας. Και όχι τον εαυτό τους. Όλοι. Κυριολεκτικά όλοι. Χρήστο, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε και σοβαρά προβλήματα που αφορούν τον τομέα υγείας. Διότι μέσα στον Αύγουστο, δυστυχώς, θα κλείσουν κλινικές στο Γενικό Νοσοκομείο, αλλά ακόμη μπορεί και να κλείσουν και κέντρα υγείας. Θα τα δούμε στη συνέχεια όμως. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, θα τα πούμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Δασάρχης Αρναίας, ο κύριος Αγαλής, που προς τιμήν του προσπαθεί και με έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και δημοσιοποιώντας, να ευαισθητοποιήσει τους φορείς, τους άμεσα και έμεσα εμπλεκομένους, μήπως τελικά και διορθωθεί η κατάσταση. Να δούμε το ρεπορτάζ. Χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό και προσωπικό κινδυνεύει να μείνει το Δασαρχείο Αρναίας. Τον περασμένο Απρίλιο η τηλεόραση Σούπερ μέσα από ρεπορτάζ είχε αναδείξει το ζήτημα που υπάρχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, τρεις μήνες μετά η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 αυτοκίνητα, ένα λεωφορείο και 3 τζιπ, που από αυτά τα 2 δεν δουλεύουν. Τα άλλα 2 κινούνται σε καθημερινή βάση σε 2 βάρδιες. Το απόγευμα θα βγουν περιπολίες, το πρωί θα βγουν για αυτοψίες ή για διάφορα άλλα έργα της περιοχής μας. Τα οποία και αυτά είναι φθαρμένα όμως. Ναι, είναι πάνω 10 με 15 χρόνια αυτοκίνητα, τα οποία κινούνται, σας λέω, πάρα πολλοί έχουν κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Βρισκόμαστε στο φυτώριο του Δασαρχείου Αρναίας, όπου οι συγκεκριμένες μπουλντόζες είναι παροπλισμένες για περισσότερο από ένα χρόνο. Επίσης, και ο φορτωτής αλλά και ο οδοστρωτήρας είναι παροπλισμένοι για περισσότερο από ένα χρόνο. Αυτό εδώ το γκρέντερ επίσης ανήκει στο Δασαρχείο Αρναίας, είναι παροπλισμένο λόγω βλάβης και με αυτό το μηχάνημα γίνεται η συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών αλλά και των δασικών δρόμων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός λειτουργίας, αλλά και να τεθεί σε λειτουργία δεν θα υπάρχει χειριστής. Το μόνο χωματουργικό μηχάνημα που λειτουργεί στο Δασαρχείο Αρναίας είναι αυτός εδώ εξ καφέας. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει χειριστής λόγω συνταξιοδότησης του τελευταίου. Τρεις μήνες μετά από το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Σούπερ, εδώ στο φυτώριο του Δασαρχείου Αρναίας και η κατάσταση παραμένει ίδια. Οι μπουλντόζες που βρίσκονται πίσω μου παραμένουν ασυντήρητες, με αποτέλεσμα η διοίκηση του Δασαρχείου να οδηγείται σε ιδιώτες προκειμένου να αναθέσει τη συντήρηση και τον καθαρισμό του δασικού οδικού δικτύου. Έχουμε μηχανήματα τα οποία είναι έτοιμα για δουλειά, αλλά δεν έχουμε χειριστές. Και έχουμε αρκετά άλλα τα οποία είναι χαλασμένα και δεν έχουμε αρκετά χρηματοδότηση για τα ανταλλακτικά τους. Για να ξαναφτιαχτούν αυτά τα μηχανήματα και να δουλέψουν. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όπως τα είδατε και τα καταγράψατε κι εσείς. Ο εξκαφέας που βρίσκεται πίσω μου είναι ένα από τα 2 μηχανήματα του Δασαρχείου Αρναίας που λειτουργούν. Βέβαια, μπορεί να είναι σε λειτουργία, ωστόσο δεν υπάρχει χειριστής για να τον λειτουργήσει. Σε λειτουργία βρίσκεται και το γκρέιντερ που είναι πίσω μου, ωστόσο δεν υπάρχει χειριστής προκειμένου να το θέσει σε λειτουργία για να γίνει η συντήρηση είτε του δασικού οδικού δικτύου είτε των αντιπυρικών ζωνών. Εκτός από τις 2 μπουλντόζες, και ο φορτωτής και ο οδοστρωτήρας που βρίσκονται πίσω μου βρίσκονται παροπλισμένοι εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Από τα μηχανήματα που αυτή τη στιγμή λειτουργούν είναι το γκρέιντερ και ένα GCB. Δηλαδή ένας λαφρύς εξκαφές. Δεν λειτουργεί ο φορτωτής, δεν λειτουργούν 2 μπουλντόζες και αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα και με τα τζιπ. Σε οριακή κατάσταση όμως βρίσκονται και τα οχήματα του Δασαρχείου Αρναίας με τα οποία εκτελούνται οι περιπολίες. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συγκεκριμένα οχήματα υποστεί βλάβη, η συντήρηση είναι αβέβαιη καθώς δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα κονδύλια. Η έλλειψη οδηγών αναγκάζει εμάς να παίρνουμε τα αυτοκίνητα. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα αυτοκίνητο μπορεί να το πάρουν και 2 και 3 άτομα κάθε μέρα, γιατί κινείται και μέρα και βράδυ στις περιπολίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτά να αυθύρονται, να μην υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος οδηγός που τα συντηρεί. Και αυτή τη στιγμή είναι 2 αυτοκίνητα στο συνεργείο. Αν σκεφτείτε ότι και η έλλειψη πιστώσεων για ανταλλακτικά και για συνεργεία είναι αρκετά μεγάλη,
μας δυσκολεύει πολύ στο να προχωρήσουμε, στο να προμηθευτούμε τα ανταλλακτικά και να διορθώσουμε τα μηχανήματα. Αυτή τη στιγμή με άλλα δύο αυτοκίνητα κάθε μέρα βγαίνουν και τα δύο νύχτα. Αν συμβεί κάτι, θα μείνουν και αυτά στην άκρη. Μέχρι να διορθωθούν τα άλλα. Σε προσωπικό κάθε χρόνο βγαίνανε 8 μήνες συμβάσεις. Και μέσα εκεί καλύπταμε και κάποια μερίδα χειριστών. Εδώ και 2 χρόνια δεν υπάρχουν και αυτές οι 7 μήνες συμβάσεις, οι 8 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν εγκριθεί αυτά, αλλά δεν περπάτησαν τώρα να δούμε πώς θα προχωρήσουν. Μακάρι να καλυφθούμε και να έχουμε μια καλύτερη δραστηριότητα. Οι συγκεκριμένες ελλείψεις και ταυτόχρονα αδυναμίες εμποδίζουν το έργο της δασικής υπηρεσίας. Όταν έχεις ένα δικό σου μηχάνημα, το κινείς όπου υπάρχει πρόβλημα και τη στιγμή που θα υπάρξει το πρόβλημα. Όταν μισθώνεις κάποιο μηχάνημα, τελειώνει ο χρόνος μίσθωσης και από εκεί πέρα δεν έχεις πια μηχάνημα. Άρα πρέπει να λάβουμε και αυτά υπόψη μας. Δηλαδή μετά από μια βροχή, χωματόδρομη είναι, μπορεί να σε χαλάσει και να το χρειάζεσαι μετά. Άρα δεν έχεις μηχάνημα μετά για να το συντηρήσεις. Όταν έχεις όμως ένα δικό σου, τότε επεμβαίνεις και τη στιγμή που το θες και όπου το χρειάζεσαι. Όταν δεν έχεις όμως χειριστή να το χειριστείς, δεν το χρησιμοποιείς. Σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των δασικών δρόμων και τον καθαρισμό των αντιπυρικών ζωνών, ανατέθηκαν σε εργολάβους και πολλές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μάλιστα. Τα λέει όλα, κυρίες και κύριοι.